Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι μαζί μας, είναι Υφυπουργό Υγείας, είναι αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας. Τον έχουμε συναντήσει και άλλες φορές για τα θέματα του Υπουργείου. Τώρα θα ξεκινήσουμε με άλλο θέμα, κύριε Βαρτζόπουλο. Να πω όμως, μια στιγμή μόνο, ναι. ε, περαστικά, στη συνάδελφο, την ανησιολόγο, mm. στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, πραγματικά υπάρχει μεγάλη έλψη ανησιολόγων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ιδίω στην Θεσσαλονίκη. Ε, αλλά εμείς Ήδη έχουμε, για να αυξήσουμε ακριβώς την θερκτικότητα ε, των θέσεων, έχουμε μετατρέψει 17 θέσεις ε, άλλων ειδικοτήτων ε, του ΕΣΥ σε θέσεις ανεσιολόγων, τις οποίες δώσαμε στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να προκηρυχθούν άμεσα σαν θέσει ΔΕΠ με σκοπό ακριβώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ιδίω στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, η αλήθεια είναι. Και καλά κάνετε και ξεκινήσετε με αυτό το θέμα, γιατί είναι το ρεπορτάζ που μα μετέδωσε πριν από λίγο η Έλληνα Χελβατζόγλου. Ε, όσοι μπήκατε τώρα και παρακολουθείτε, μία αναισθηολόγο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ε, έπαθε ένα ελαφρύ κεφαλικό από εξάντληση, από ό,τι λένε τη. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη. Το... Σα είπα, σα είπα, φυσικά mm. γνωρίζουμε το θέμα. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα, αλλά το Υπουργείο, αυτή τη στιγμή, είμαστε στο τελικό στάδιο που προκήρυξη 17 θέσεων ΔΕΠ, για να τι κάνουμε ακόμη πιο ελκυστικέ. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Υπουργέ, γιατί μιλάμε για όλη τη χώρα, συνεχώ μα έρχονται καταγγελίε για ελλείψει, όχι μόνο στον τομέα των αισθησιολόγων. Κυρίω στο δορυφηλευτικό προσωπικό όχι και, μόνο, και οι πολλοί γιατί το ξέρετε και, ως, και από την σα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε κάτι, για παράδειγμα ένα χειρουργείο, αν δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν πράγματι ελλείψει προσωπικού. Υπάρχουν ελλείψει yeah. προσωπικού, οι οποίε ελλείψει προσωπικού, κύριε Τζίνο, ε, έχουν, έχουν ε, επιταθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώ ξεκίνησε με τα μνημόνια. Υπήρχε η γνωστή ε, απαγόρευση προσλήψεω δημοσίου προσωπικού, η οποία οδήγησε στον χρόνο σε αυτέ τι φοβερέ ελλείψει. Επίση, είναι γνωστό ότι το επίπεδο των ελληνικών μισθών στον δημόσιο υγειονομικό τομέα είναι χαμηλότερο αυτού του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Κατά συνέπεια, πραγματικώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία καθιστούν το εσύ όχι ελκυστικό και για του γιατρού και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε. Έχουμε, έχουμε προκηρύξει ή έχουμε ανακοινώσει ότι θα προσληφθούν εντό τη τετραετία 10.000 προσωπικού και γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων που είναι χρήσιμοι στο ΕΣΥ. Ήδη έχει προγρα... προχωρήσει ο προγραμματισμός ε, για την πρώτη χιλιάδα των γιατρών εντό των επομένων μηνών. Νομίζω ότι, πάση περιπτώσει, βελτιωμένων των δημοσιονομικών τη χώρα θα βελτιώνεται σιγά σιγά η κατάσταση. Αλλά πραγματικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Εάν βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον. Εκεί είναι το θέμα. Έτσι. Το θέμα δεν είναι ότι δεν προκυρήσουμε θέσει. Το θέμα είναι, όπω σα είπα προηγουμένω, ακριβώ επειδή οι συνθήκε εργασία είναι δύσκολε και ακριβώ επειδή η μισθή ακόμη για τα ευρωπαϊκά επίπεδα δεν είναι τόσο θελκτική, γι' αυτό και έχουμε αυτό το πρόβλημα πληρώσει το θέσο. Βελτιωνόμαστε συνεχώ. Πάμε και στα, είναι το στα μόνο υπόλοιπα που μπορούμε... τώρα, κύριε, συνεχώς. κύριε Καταρχήν, με το γάμο των ομοφυλών. Φαντάζομαι ότι είχατε και συμμετοχή, μιλήσατε, ακούσαμε και τις εσείς, τοποθετήσεις. Εσείς σηγνώμη, εσείς... Συγγνώμη, εσείς... ήσασταν από αυτούς που διαφωνούσατε και πιστήκατε. Θα σας πω. Εγώ, ο οποίο είμαι ένας παραδοσιακός συντηρητικό. Ε, είχα αγωνία μεγάλη και λόγω της ιατρικής μου ιδιότητα ε, ότι ε, δεν πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση στη φυσική διαδικασία. Δεν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση δηλαδή στην φυσική Διαδικασία τη τεκνοποιία. Ναι. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργό με την τοποθέτησή του έλυσε άπαξ και διαπαντό αυτό το θέμα, δεν θα υπάρχει δηλαδή ούτε παρέδωτη μητέρα, ούτε χρήση ξένου ε, γενετικού υλικού, δεν θα υπάρχει καμία απολύτω παρέμβαση στην τεκνοποιία. Για μένα δεν διαταράσσεται τη έννοια τη φυσιολογική ε, παραδοσιακή οικογένεια. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια νομική διευθέτηση δικαιωμάτων, δηλαδή μια παρέμβαση καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα. Η οποία και δε θα δεν θα μπορούσε εγώ... να διευθετηθεί, κύριε Υπουργέ, μέσω των τροπολογιών στο Σύμφωνο Συμβίωση. Και τι έννοια έχει αυτό τώρα, κύριε Ζου? Δηλαδή, τι είναι διαφορετικό. το Σύμφωνο Συμβίωση είναι μια ιδιωτική δήλωση ότι εγώ θέλω να ζήσω με κάποιον άλλον και ο γάμο, ο πολιτικό, γιατί δεν μιλάμε για θρησκευτικό γάμο, είναι μια δημόσια, δηλαδή νομικό πιο ισχυρή. Δηλαδή δεν βλέπω καμιά ουσιαστική διαφορά. Ουσιαστικά ενισχύεται η νομολογία. Ενισχύεται, Λέτε, ενισχύεται, η η δήλωση του εν, ενό ανθρώπου προ τον άλλον ότι θέλουν να ζήσουν μαζί. Αυτό Πάντως, είναι όλο. Η τεκνοθεσία θα, δε, δεν. Η ε... τεκνοθεσία, για να. Επειδή η λέξη αυτή εδώ με προσωπικό δεν με εκφράζει, είναι η υιοθεσία. Είναι μια διαδικασία υιοθεσία. Στην οποία το παιδί κάποια στιγμή θα ενημερωθεί ότι δεν πρόκειται για του φυσικού του γονεί, αλλά πρόκειται για ένα ζευγάρι. <χ> <χ> ένα ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι μπορεί να το κάνει στο εξωτερικό αυτό και να έρθει στην Ελλάδα. Να κάνει θα το μου επιτρέψετε να σα πω ότι δεν είναι τόσο εύκολα. Για αυτά τα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν τεχνική, ε, να κάνουν τεχνική Στο αναπαραγωγή. Στο εξωτερικό, λέτε. Στο εξωτερικό, μόνο στι ΗΠΑ. Και μόνο, ΗΠΑ. Με, από ό,τι γνωρίζω, με μόνο στι Με παρένθετη μητέρα. Με παρένθετη μητέρα, μόνο, στην Ευρώπη πουθενά. Στην Ευρώπη αυτό δεν γίνεται πουθενά. Ωστόσο, πουθενά. και στι ΗΠΑ, πολιτείες, αν το κάνουν, αν έρθουν εδώ, μετά θα πρέπει να αναγνωριστεί με βάση. Τα όσα ακούμε, γιατί δεν το έχουμε δει το νομοσχέδιο. Εάν, εάν γίνει το παιδί και εδώ, θα αναγνωριστεί υπό την έννοια τη υιοθεσία. Δεν θα αναγνωριστεί με κάποιον άλλον τρόπο. Γι' αυτό σα λέγω λοιπόν ότι πρόκειται για μια διευθέτηση, η οποία σα λέω. Πρώτον, είναι απλώ μια νομική αναβάθμιση τη δηλώσεω ενό ανθρώπου ότι θέλει να ζήσει μαζί με κάποιον άλλον. Το δεύτερο είναι όσον αφορά την υιοθεσία. Αυξάνονται κατά την άποψή μου απλώ οι δυνατότητε. που λέτε για την Ευρώπη. Νομίζω ότι σε κάποιε χώρε σε σχέση. Όχι, δεν ισχύει. Θα προσέξτε, θα προσέξτε, θέλω, προσέξτε δεν το ξέρω καλά το θέμα. Όχι, όχι. Θα το κοιτάξω λέγω, γιατί θέλω να είμαι σας, λέγω το, εξής, το όχι, το σας, σας λέγω το εξής, όχι, Αλλά... <σχυ> σας λέγω το εξή. Αλλά... Σα λέγω το εξή. Και στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει μαζί με την Ισπανία την πιο προωθημένη νομοθεσία όσον αφορά την υποβοηθουμένη αναπαραγωγή. Αλλά και η δική μα η πιο προωθημένη νομοθεσία αφορά ζευγάρια τα οποία προφανώ είναι ζευγάρια των Αλλά όπου υπάρχει, προσέξτε, συγκεκριμένο και πρόβλημα υγεία. Πολιτικά... Αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγεία, δεν δέχεται ούτε το προοδευτικό ελληνικό κράτο την τεχνική υποβοηθημένη αναπαραγωγή. Για τα ετερόφυλλα μιλάω. Για τα, τα ετερόφυλλα, ναι. Αυτό ισχύει ναι. από το, την προηγούμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Από το 2002. Τώρα, πολ... Ναι, πολιτικά μιλώντα, ε, πρόβλημα συνιστά για την Αδημοκρατία. Δεν ναι, νομίζω. Δηλαδή, δηλαδή, νά, αν πάνε να λέγω... ψηφίσουν από τους 158 και υπάρχουν απόλυε το 10, 20, 30, 40. Έχει μια δεν μια διαφορά, νομίζω. δεν, είναι. δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα και φάνηκε και στι δύο συζητήσει που κάναμε. Το κλίμα ήταν εξαιρετικότατο. Συζητήσαμε βουλευτέ με βουλευτέ που έχουν για το ίδιο αντικείμενο κάπω διαφορετικέ απόψει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε καμία περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην κεντροδεξιά παραδείγματο. Δύο, δύο ερωτήσει που αφορούν στα, σε παιδιά, στα παιδιά κύριε Βαρτζόπουλε. Το ένα είναι, έχει να κάνει με αυτό το φαινόμενο τη αύξηση τη παιδική εγκληματικότητα αλλά και του πιστεύω. Εσεί ε... ανήκετε στον τομέα τη ψυχική υγεία. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε το γιατί. Και το θέμα είναι ποιο θα το βρει το γιατί. Τι κάνει το κράτο ώστε να απευθυνθεί ο πατέρα, το παιδί, η μητέρα, ο θείο, η θεία, ο συγγενή. Όλο λέτε μιλήστε, μιλήστε, μιλήστε. Πού θα μιλήσουν. Ναι. Ε, η ερώτηση σας είναι πάρα πολύ σωστή και θα πρέπει ξεκινώντα να παραδεχτούμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώ. Δυστυχώς η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτου, για λόγου που όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι ιδέα. Διαχρονικά. Διαχρονικά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας πω, να μην αρχίσουμε να συζητούμε για τα αίτια της παιδικής εγκληματικότητας. Είναι πάρα πολλά, ε, μεταξύ των οποίων η αύξηση οφείλεται, μεταξύ των άλλων η αύξηση οφείλεται και στο μιμητισμό που προωθεί το διαδίκτυο και η διάκριση της πληροφορίας. Για μία-δύο δράσεις Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε. Θα σας πω, θα σας πω. είχα, θα σας πω, θα σας πω. Ε, προς τούτο μία μακρά συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνη και σήμερα έχω επίση μια μακρά συζήτηση με την Υπουργό Κοινωνική συνοχή, Γι' αυτό ακριβώ το θέμα. Σα λέγω λοιπόν, χωρί να προλαμβάνω του συναδέλφου, ότι υπάρχει έτοιμη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, δηλαδή του νομικού πλαισίου για την ενεμετώπιση τη ανηλίκου παραβατικότητα. όπου εμεί, οι υπηρεσίε ψυχική υγεία, εμπλεκόμεθα υπό την έννοια τη πρόληψη. Θα υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένε δράσει και συγκεκριμένε δομέ στι οποίε θα μπορούν να απευθύνονται αυτά τα παιδιά και οι γονεί του, έτσι ακριβώ να υπάρχει μια καθοδήγηση με σκοπό την. Μπρόλης. Και ανώνυμα, ξανά είμαστε... το επιθυμεί. Βέβαια, προφανώ. Επίση, σα λέγω και μπορώ να το πω τώρα ότι αν την εβδομάδα η δική μα γραμμή του Υπουργείου Υγεία, το 1306, θα έχει και ειδική, ειδική υπηρεσία συμβουλευτική και ανώνυμη φυσικά και πανεμβατική λοιπόν. για τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, επειδή μα πρόλαβαν οι, οι τηλεθεατέ μα, μου έχουν στείλει εδώ ένα ουκρανικό site στο οποίο ε, επιτρέπεται η παρένθετη μητέρα βεβαίως, είναι 100% νόμιμο και μάλιστα ξεκαθαρίζουν αυτοί που έχουν την επιχείρηση αυτή, επιχείρηση μπορούμε να την πούμε, ότι οι μελλοντικοί γονείς είναι οι νόμιμοι γονείς του μωρού, γράφονται μόνο τα ονόματά τους, χωρίς η παρένθετη μητέρα να έχει δικαίωμα να κρατήσει το μωρό. Εγώ σας είπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει Δηλαδή, στι δικέ μα χώρε που συμμετέχουν, στου 27, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει τέτοια διασύνη. Συσχετίζοντα τόσο στην Ουκρανία. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο κ. Κασελάκη συναντήθηκε χθε με εκπρόσωπου τη αλβανική κοινότητα και του πρότεινε να γίνει γλώσσα επιλογή ω δεύτερη ξένη γλώσσα τα αλβανικά στη χώρα μα και να γίνει και η ελληνική στα αλβανικά σχολεία. Ε, πάντων, δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτά τα οποία λέει ο κ. Κασελάκη. Νομίζω ότι ο λαό καταλαβαίνει ότι ο κ. Κασελάκη δυστυχώ ω εκ τη απειρία του. Ω εκ τη απειρία του, πολλέ φορέ εκφράζει απόψει οι οποίε θίγουν ε, ουσιαστικά εθνικά ε, συμφέροντα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι το εξή, ότι στην Αλβανία υπάρχει ελληνική μειονότηση ναι. Και είναι απολύτω θεσμικό απαιτητό να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα τουλάχιστον σε σχολεία τη εθνική μειονότητα. Εγώ στην Ελλάδα ξέρω πολλού Αλβανού οι οποίοι εργάζονται ε, εδώ και ζουν εδώ, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι φιλοξενούμενοι ή έχουν πάρει κάποια την ελληνική ποιότητα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αλβανική μειονότητα. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε το γεγονό ότι ο αρχηγό τη αξιωματική δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γι' αυτό και. Άρα είναι, στο αυτά κενό. Τα Άρα είναι εκ του περισσού η πρόταση. Δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Τώρα, όπω αντιλαμβάνεστε, εννοεί ο κ. Κασελάκη ότι υπάρχει μια αλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Αυτά τώρα <laughs> <είναι>. <laughs> δηλαδή, αγγίζουν τα όρια τη αστιότητα. Γεια σα, κ. Βαρουφάκη. Να είστε καλά. καλά. Σα